Μπορεί η Ουκρανία να ήθελε να αντεπιτεθεί, αλλά η Ρωσία συνεχίζει του βομβαρδισμού σε κέρια σημεία. Από το πρωί έχει βομβαρδίσει Κίεβο, Νικολάεφ και την Ιππροπετρόφσκ. Πέντε ρουκέτε εκτοξεύτηκαν το πρωί τη Πέμπτη στην περιοχή του Κιέβου. Πολλέ εγκαταστάσει υποδομών υπέστησαν ζημιέ, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο Υπουργό Εξωτερικών τη Ουκρανία, Αλεξέη Κουλέμπα. Προ το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίε για θύματα και τραυματίε. Το κύριο πλήγμα ήταν στην περιοχή Βυσκόροτσκι. Η αεράμινα λειτουργήσε, αλλά πολλοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν, συμπλήρωσε ο Ουκρανό Υπουργό Εξωτερικών. Εκτεταμένε ζημιέ υπέστησαν εκπαιδευτικά ιδρύματα και κατοικίε μετά τι ισχυρέ εκρήξει στην περιοχή του Νικολάεφ, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε ο δήμαρχο τη πόλη, Αλεξάνδρ Σενκέβιτ. Ένα από τα σχολεία τη πόλη, σύμφωνα με τον Σενκέβιτ, έχει καταστραφεί σχεδόν ολοσχερό. Εκεί κατέρευσε μέρο του κτηρίου, τραυματίστηκε ένα φύλακα. Σε κατοικίε που βρίσκονται κοντά, υπέστησαν ζημιέ στα παράθυρα και οι στέγε. Ο πύραυλο έπληξε και το έδαφο του υδάτινου σταθμού του Ναυπηγικού Πανεπιστημίου, προκαλώντα ζημιέ στην αποθήκη. Όσον αφορά τα κτίρια κατοικιών, δύο πολύ κτίρια είναι γνωστό ότι έχουν υποστεί ζημιέ, είπε ο Σενκέβιτ. Τα ρωσικά στρατεύματα βομβάρδισαν την περιοχή Κρυβόη Ρογ της περιφέρειας σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε ο επικεφαλής της Σόβα, Βαλεντίν Ρεσνίτσενκο. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο βομβαρδισμός έγινε από σύστημα πολλαπλής εκτόξευσης πυράβλων, ένα άτομο έχασε τη ζωή του και άλλα δύο τραυματίστηκαν. Στο σημείο εκδηλώθηκε φωτιά και οι πυροσβέστες επιχειρούν για την κατάσβεσή τη. Η διοίκηση του στόλου τη Μαύρη Θάλασσα δήλωσε την κατάκτηση τη κυριαρχία στην Αζοφική Θάλασσα καθώ και την καθιέρωση ελέγχου σε μέρο τη Μαύρη Θάλασσας. Αυτό δήλωσε ο διοικητή του στόλου, Ναύαρχο Συγκόρο Σίποφ η μαχητική δραστηριότητα του στόλου τη Μαύρη Θάλασσα κατά τη διάρκεια μια ειδική στρατιωτική επιχείρηση κατέστησε δυνατή την κυριαρχία του εχθρού στην Αζοφική Θάλασσα και τον έλεγχο του βορειοδυτικού τμήματο τη Μαύρη Θάλασσα, είπε ο Σίποφ. Συγχαρητήρια στο ρωσικό ναυτικό. Ο Ναύαρχο σημείωσε τη συμβολή των πλοίων και τη αεροπορία του στόλου στην καταστροφή κρίσιμων εχθρικών στόχων. Αυτό γίνεται με όπλα ακριβία. Ο στόλο τη Μαύρη Θάλασσα υποστηρίζει επίση τι επιθετικέ επιχειρήσει τη χερσαία ομάδα δυνάμεων. Ο δικηγόρο τόνισε ότι κανεί δεν αμφιβάλλει για τη σημασία τη ύπαρξη ενό σύγχρονου ισχυρού και έτοιμου ναυτικού για τη Ρωσία. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Εάν σα άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει. Μην ξεχνάτε να μα κάνετε σχόλια με την άποψή σα, καθώ η γνώμη σα είναι πολύ σημαντική για εμά.